Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο προϋπολογισμός της χώρας μας έχει τα προηγούμενα χρόνια χαρακτηριστεί άλλοτε αναπτυξιακός ή εφεσιακός, μνημονιακός ή αντιμνημονιακός, επεκτατικός ή συντηρητικός. Ο υποψήφιος προϋπολογισμός είναι μόνο ή κυρίως αιμονικά ιδεολειπτικός. Για τη Νέα Δημοκρατία οι αριθμοί δεν καταγράφονται για να αποδώσουν με ρεαλιστικό τρόπο και ασφαλή πρόβλεψη την πορεία της οικονομίας προς την οικονομική ανάπτυξη, έστω όπως εσείς την οραματίζεστε. Τα λογιστικά στοιχεία παρατίθενται επεξεργασμένα και φιλτραρισμένα, ώστε να συμφωνήσουν με τις όποιες εκτιμήσεις συνάδουν προς το ταυτωτικό και ιδεολογικό σας υπόβαθρο. Κατά το αφήγημά σας, η βελτίωση των οικονομικών της χώρας εξαρτάται απόλυτα από την αγορά και τις μόνες ικανές να παράξουν πλούτο δυνάμεις της. Η αόρατη κινητήρια ισχύς της αυτορυθμιζόμενης αγοράς, ιδιαίτερα και κοινωνικά ανατριχιαστικό και μόνο, θα προκαλέσει επενδύσεις, θα προάξει την επιχειρηματικότητα και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και μάλιστα καλοπληρωμένες. Πώς βλέπετε να γίνουν όλα αυτά? Ασφαλώς και προεχόντως, η απάντησή σας τουλάχιστον έτσι καταγράφεται, είναι οι φοροελαφρύνσεις. Φοροελαφρύνσεις όμως που έχουν μονομερώς κατανεμηθεί υπέρ των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων και των ελίτ. Αντιθέτως, τις δαπάνες για δημόσιες επενδύσεις, για υποδομές και στο περιβάλλον, για κοινωνική προστασία και δημόσια αγαθά, για ευκαιρίες στο εξειδικευμένο δυναμικό των νέων ανθρώπων, τις κρίνατε ως μη αναγκαίες, περιορίζοντάς τες στο ελάχιστο. Για σας φτάνει να αφαιθούν να λειτουργήσουν ανεξέλεγκτα οι δυνάμεις της επιχειρηματικότητας και της κερδοσκοπίας, απαλλασσόμενες μάλιστα από θεσμικούς, περιβαλλοντικούς και άλλους περιορισμούς, εσείς τους λέτε βραχνάδες, προκειμένου με κάποιο μαγικό τρόπο να εκτιναχθούν με επενδύσεις που θα φέρουν και νέες θέσεις εργασίας. Η συνταγή, δυστυχώς, είναι δοκιμασμένη, επιτυχής για το μεγάλο πλούτο και τους κατέχοντες, καταδικαστική όμως για το σύνολο των λαϊκών στρωμάτων και της μεσαίας τάξης. Οι επιλογές σας αυτές, πέραν του αντικοινωνικού χαρακτήρα που έχουν λόγω της υιοθέτησης του απόλυτου νεοφιλελεύθερου δόγματος, είναι βέβαιο ότι θα δοκιμαστούν από εξωγενείς παράγοντες. Θέση που σαφώς αποτυπώνεται στο κείμενο του προϋπολογισμού, καθώς οι περιστάσεις αυτές είναι πιθανόν να διαψεύσουν την υψηλή ανάπτυξη που προβλέπεται σύμφωνα με το τρέχον μακροοικονομικό σενάριό σας. Ως τέτοιες δυσμενείς εξελίξεις αναφέρονται, όπως είναι καταγεγραμμένες άλλωστε στην προϋπολογισμό σας, ο προβληματικός ρυθμός ανάπτυξης στο επίπεδο της Ευρωζώνης, με την ιδιαίτερα επισήμανση της συνεχούς πτώσης του ετήσιου ρυθμού ανόδου του πραγματικού ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ από 3% το 2017 στο 1,2% το 2018 και σε 1,1% πτωτικά συνεχώς το τρίτο τρίμηνο του 2019. Η ύπαρξη περαιτέρω κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων και του εμπορικού προστατευτισμού. Νέες παγκόσμιες γεωπολιτικές εντάσεις, ιδιαίτερα εμφανείς στον ευαίσθητο γειτονικό μας χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά σχετιζόμενες και με την επιθετική πολιτική της ανατολικής γειτονός χώρας. Πιθανός κίνδυνος κάμψης του τουριστικού τομέα, μετά από συνεχή άνοδο 7ετίας, συνεπία των ανωτέρω κρίσιμων ενδεχομένων, αλλά και λόγω της πτώχευσης ενός διεθνούς τουριστικού κολοσσού. Σε ποια επομένως κριτήρια θεμελιώνεται την πεποίθησή σας για ρυθμούς ανάπτυξης του 2,8%, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο ΩΣΑ προβλέπουν 2,2% ή δε κομισιόν 2,3%. Είναι το γνωστό ευχολόγιο. Πώς οδηγείστε στην πρόβλεψη ότι μέσα στη χώρα η ιδιωτική κατανάλωση θα εκτιναχθεί τριπλασιάζοντας το ποσοστό της από 0,6% φέτος σε 1,8% το 2020, αφού τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή τα νοικοκυριά, αυτούς από τους οποίους περιμένουμε να καταναλώσουν, θα επιβαρυνθούν με επιπλέον 323 εκατομμύρια ευρώ φόρου εισοδήματος, 84 εκατομμύρια φόρους ακίνητης περιουσίας και περί τα 106 εκατομμύρια λιγότερες επιστροφές φόρων, δηλαδή ένα συνολικό ποσό 513 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ενδάμει ποιος θα τα στερηθεί εκτός άλλως από την τόπια αγορά. Ανάγκη πλέον να διατρέξω και ορισμένα βασικά στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού του 20, αποπειρόμενος να τα συγκρίνω και με τα αντίστοιχα του 2019. Η προβλεπόμενη αύξηση
των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού για το 20 υπολείπεται σε απόλυτο αριθμό του προηγούμενου έτους κατά 132 εκατομμύρια, έχουμε δηλαδή συγκριτική μείωση της τάξης του 40%. Οι κοινωνικές παροχές κατά το έτος 2019 υπήρξαν αυξημένες κατά 1,834 εκατομμύρια ευρώ, που στον μέγιστο βαθμό αποτύπωνε και το πιστώνεται η κυβέρνησή μας, αφού στην αύξηση αυτή συμπεριλήφθηκε το ποσό των 971 εκατομμυρίων για τη χορήγηση της 13ης σύνταξης, αυτή που τόσο πολύ λιδωρήσατε και την οποία εμείς είχαμε ψηφίσει ως μόνιμο μέτρο, ενώ εσείς την διαγράφετε μόνο κοντιλιά. Τη βαπτίσατε μάλιστα και έκτακτο επίδομα και με την πρόσφατη και με την πρόφαση αυτή πετσοκόψατε και το ΚΕΑ. Ένα ακόμα διαφωτιστικό των προθέσεων σας στοιχείο είναι η αποτυπούμενη μείωση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων στο ύψος των 446 εκατομμυρίων ευρώ. Όμως, η ελάφρυνση που προκύπτει κυρίως στρέφεται στις μεγάλες επιχειρήσεις, αφού το υψηλότατο ποσοστό, το 80% αυτής, θα κατευθυνθεί σε 6.000 μόνον επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 2,5% του συλλόγου αυτών. Αναγκαίο επίσης είναι να επισημανθεί το γεγονός ότι οι αυξήσεις αναμένονται και στο από τους Δήμους επιβαλλόμενο ένα κρυφό κονδύλι TAP, το τέλος ακίνητης περιουσίας, προϋπολογιζόμενο αυξημένο κατά 111 εκατομμύριο. Ένα ακόμα έμεσο φορολογικό χαράτσι. Απαραίτητη τέλος είναι και η αναφορά στους περιορισμούς κοινωνικών και άλλων δαπανών, όπως μειώσεις προνοιακών επιδομάτων για τα αμαία 170 εκατομμύρια μείωση. Για τα οικογενειακά επιδόματα 140 εκατομμύρια μείωση. Επίσης, για το επίδομα ενοικίου 51 εκατομμύρια μείωση. Η συνταξιδοτική επίσης δαπάνη περικόπτεται κατά 250 εκατομμύρια. Βλέπετε, δεν έφτανε η κατάργηση, αν έχω την καλοσύνη και την ανοχή σας κύριε Πρόεδρε για ένα λεπτό, της 13ης σύνταξης του Πάσχα για να εξασφαλιστεί η φορολογική ελάμφυση των υψηλών εισοδημάτων. Το εφαρμόσατε άλλωστε εντελώς ξεδιάντροπα και με τη μείωση κατά 22% του έμφυα, που όμως ήταν αυτή που ευάρυνε προς την πλευρά των υψηλών και μόνο περιουσιών, πρωτίστως υψηλών περιουσιών. Κοινωνικά απαράδεκτος ο περιορισμός του ΚΕΑ και πρέπει να, του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης και πρέπει να ακουστεί μετεπιτάσεως. Το ΚΕΑ το 2017 μοίρασε 629 εκατομμύρια σε ευρώ σε 1.600.000 δικαιούχους. Το 2018, 750 εκατομμύρια σε 3.650.000 δικαιούχους. Το 2019, 780 εκατομμύρια σε 3.700.000 δικαιούχους. Φέτος, το ΚΕΑ μοιράζει μόνο 175, μόλις εκατομμύρια σε 750.000 δικαιούχους. Αυτά είναι, κύριοι συνάδελφοι. Τέλος, ειδική μνήμα θέλω να κάνω στην άρνηση της κυβέρνησης να διαπραγματευτεί τη χαλάρωση του στόχου για το πρωτογενές πλεώνασμα κατά 1% ή 1,9 δις. Κλείνω λέγοντας ότι καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης που με σαφή ταξικό προσανατολισμό ευνοεί τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τους κατέχοντες και περιστέλει αντίστροφα κατακτήσεις και κοινωνικά δικαιώματα των λαϊκών στρωμάτων και των μεσαίων τάξεων, αδιαφορώντας για τη χάραξη μιας δίκαιης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης για τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία...